Κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Ένωσης για την Ατλαντική και Ευρωπαϊκή Συνεργασία, κυρία Διευθύντρια Προγραμμάτων της Διεύθυνσης Δημόσιας Διπλωματίας του ΝΑΤΟ, κυρία Πρόεδρε του Ελληνικού Οργανισμού Γυναίκες για τη Διεθνή Ασφάλεια, κύριε Αρχή των Γενικών Επιτελείων Αεροπορίας Στρατού και Ναυτικού, κυρίες και κύριοι, πριν ξεκινήσω την εισήγησή μου, θα ήθελα από καρδιάς να σας ευχαριστήσω για την τιμητική πρόσκληση την οποία μου κάνατε να παρευρίσκομαι εδώ σήμερα μαζί σας ως εισηγητής. Να σας ευχαριστήσω για τα πολύ καλά σας λόγια για τις ένοπλες δυνάμεις και να υπογραμμίσω ότι ποτέ ένα αποτέλεσμα δεν είναι προϊόν ενός ή μιας ομάδος. Είναι πάντοτε συλλογικό και στην προκειμένη και συγκεκριμένη περίπτωση τα αποτελέσματα τα οποία φέρουν οι ένοπλες δυνάμεις το διάστημα που είμαι εγώ αρχηγός οφείλονται στις συλλογικές προσπάθειες των τριών κλάδων των ενόπλων δυνάμεων, των οποίων και η αρχή παρίσταται σήμερα εδώ, δηλαδή του αρχηγού, του ναυτικού, της αεροπορίας και του στρατού. Είναι πάντα προϊόν συλλογικότητος και έτσι ήταν πάντα. Και όσο αυτό συνεχίζεται με το συντονισμό φυσικά και την καθοδήγηση του ΓΕΘΑ, μέσα στις κατευθύνσεις και τους γενικούς άξονες που παίρνουμε από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και φυσικά από την κυβέρνηση. Με ιδιαίτερη χαρά λοιπόν βρίσκομαι σήμερα μαζί σας για να καταθέσω τις απόψεις μου σχετικά με το ρόλο των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων ως παράγοντος σταθερότητος και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και για τις νέες διατλαντικές σχέσεις από στρατιωτικής πλευράς. Προτού όμως ξεκινήσω την ομιλία μου, θα ήθελα να συγχαρώ την Ένωσή σας για το πολυσχηδές έργο της και ιδίως για τη συνεισφορά της στην εκπαίδευση και επιμόρφωση των νέων σε θέματα ιδιαίτερου και βεβαίως εθνικού ενδιαφέροντος. Κυρίες και κύριοι, το σύγχρονο περιβάλλον ασφαλείας χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα, αβεβαιότητα και ρευστότητα. Η Ελλάδα βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων και πέντε θαλασσών και γι' αυτό το λόγο, και όχι μόνο γι' αυτόν φυσικά, η γεωπολιτική σημασία της χώρας μας είναι δεδομένη και διεθνώς αναγνωρισμένη. Οι προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, τόσο κατά μόνας όσο και από κοινού με άλλους, είναι πολλές. Οι δρόντες είναι επίσης πολλοί, με αποκλίνοντα συμφέροντα και επιδιώξεις. Γεγονός που αυξάνει την πολυπλοκότητα της κατάστασης και δυσχεραίνει τις προσπάθειες επίλυσης των συγκρούσεων, διενέξεων και χρονίων ζητημάτων και επομένως και τις προσπάθειες εδραιώσεως της ειρήνης. Οι παρατεταμένες συγκρούσεις στη Συρία και στη Λιβύη και η οικονομική και πολιτική κρίση στο Λίβανο ενισχύουν ακόμα περισσότερο τις προκλήσεις και απειλές, δημιουργούν κενά εξουσίας και ισχύως και αφήνουν περιθώρια σε τρίτες χώρες να σχεδιάζουν την αύξηση της σφαίρας επιρροής τους και να ονειρεύονται την αναβίωση αυτοκρατοριών του παρελθόντος. Επιπλέον, βιώνουμε παράνομη μετανάστευση και προσφυγικές ροές και δεν πρέπει να ξεχνούμε άλλωστε τα γεγονότα του παρελθόντος έτους και την εργαλειοποίηση από την Τουρκία του μεταναστευτικού με την προτροπή ή μάλλον καλύτερα τον εξαναγκασμό των προσφύγων και μεταναστών να εισβάλλουν στην Ελλάδα από τα σύνορά μας στον Εύρο. Ο τουρκικός εκβιασμός απετράπη καθώς οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας αντέδρασαν άμεσα και αποφασιστικά, διασφαλίζοντας τα ελληνικά και ευρωπαϊκά σύνορα, όπως και τη σταθερότητα της νοτιοανατολικής πτέρυγος του ΝΑΤΟ. Και αυτό το τονίζω ιδιαίτερα. Φυσικά, αντιμετωπίζουμε και τον αναθεωρητισμό της Τουρκίας, η οποία επιδιώκει την αλλαγή του status quo στην περιοχή εις βάρος της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, προτάσσοντας εν είδη πολιορκητικού κρυού το εμφάνταστο αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας. Με το αφήγημα αυτό, επακόλουθο του οποίου είναι και το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, η Τουρκία απαιτεί θαλάσσια δικαιοδοσία πολύ μεγαλύτερη από αυτή που δικαιούται, αγνοώντας ή καλύτερα διαστρεβλώνοντας πλήρως κάθε έννοια διεθνούς δικαίου. Θα θυμάστε επίσης τα περσινά γεγονότα στην Ανατολική Μεσόγειο με το τουρκικό ερευνητικό Roots Race υπό τη συνοδεία του τουρκικού στόλου. Στα γεγονότα αυτά, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις δεν έπραξαν τίποτα παραπάνω από αυτό που επιτάσσει η αποστολή τους. Όχι μόνο δεν ευνηδιαστήκαμε, αλλά αντιθέτως, αντιδράσαμε άμεσα και αποφασιστικά, μη αφήνοντας περιθώριο παρανόησης για τις προθέσεις μας. Αποδεικνύοντας κατά αυτόν τον τρόπο στην πράξη ότι η προστασία της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος ήταν, είναι και θα παραμείνει αδιαπραγμάτευτη. Θέλω σε αυτό το σημείο να τονίσω ότι δεν παρακολουθούμε τις εξελίξεις ως απλοί θεατές, αλλά τις διαμορφώνουμε ως πρωταγωνιστές. Ως πρωταγωνιστές, καθώς οτιδήποτε συμβαίνει στην περιοχή, είναι βέβαιο ότι θα επηρεάσει ή επηρεάζει αμέσως ή εμέσως την Ελλάδα. Σε αυτό το ευμετάβλητο λοιπόν και εύθραστο περιβάλλον ασφαλείας, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, υπό τις κατευθύνσεις της πολιτικής ηγεσίας και στο πλαίσιο της αμυντικής διπλωματίας, προωθούν
την εδραίωση της ειρήνης και της σταθερότητας στα Βαλκάνια, στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή, με γνώμονα τις σχέσεις καλής γειτονίας και τον σεβασμό των αρχών του διεθνούς δικαίου. Διατηρούμε άριστες σχέσεις με όλες τις χώρες της περιοχής και οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι ευρέως αποδεκτές και σεβαστές. Θα ήθελα να δώσω ιδιαίτερη έμφαση στις εξαιρετικές σχέσεις μας με τον αραβικό κόσμο. Οι σχέσεις των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με αυτές των αραβικών χωρών, κυρίως της Αιγύπτου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, της Ιορδανίας, της Σαουδικής Αραβίας και του Μαρόκου, είναι ειλικρινείς και βασίζονται στη φιλία και στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. Η στρατιωτική συνεργασία μας με την Αίγυπτο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι στρατηγικού επίπεδου. Τα τελευταία χρόνια οι κοινές δραστηριότητες είναι πολλές, εντατικές και έντονες, καθώς επίσης και ποιοτικές. Ιδιαίτερα δε αυτές τις ημέρες και σε ό,τι αφορά στην Αίγυπτο, η οποία είναι πολύ σημαντική χώρα για μας, θα ήθελα να τονίσω ότι συναντήθηκα με τον Αιγύπτιο ομόλογό μου, στρατηγό Χεγκάζη, δύο φορές μέσα σε μια εβδομάδα. Μία το προηγούμενο Σάββατο για τα εγκαίνια της ναυτικής βάσης της 3ης Ιουλίου στον Καρμπούκ της Αιγύπτου και φυσικά χθες στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στην Αθήνα, που είναι σε εξέλιξη και μας έδωσε την ευκαιρία να συζητήσουμε νέους τρόπους με τους οποίους θα ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την ειδική μας σχέση σε στρατιωτικό επίπεδο. Η συνεργασία με την Ιορδανία είναι επίσης παραδοσιακά πολύ καλή και θα ενδυναμωθεί στο μέλλον ακόμα περισσότερο. Η στρατιωτική μας συνεργασία με την Σαουδική Αραβία μέχρι το περασμένο έτος δεν ήταν αναπτυγμένη και περιοριζόταν στην κατά καιρούς συμμετοχή στελεχών του Βασιλείου σε εκπαιδεύσεις στην Ελλάδα. Το τελευταίο έτος, κατόπιν δικής μας πρωτοβουλίας, η διμερής συνεργασία έχει αποκτήσει πολύ μεγάλη δυναμική. Σημειώνω επί τούτου τις δύο συνεκπαιδεύσεις με την ονομασία Falcon Eye που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα τον περασμένο Μάρτιο και στη Σαουδική Αραβία τον Μάιο. Αυτές οι δραστηριότητες είναι πολύ βαρύνουσα σημασίας, καθώς σηματοδοτούν την πρώτη τέτοιου είδους συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Συνεργασία με μαχητικά αεροσκάφη του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας να μετασταθμεύουν στην Ελλάδα και βεβαίως μαχητικά αεροσκάφη της Ελλάδας να μετασταθμεύουν στη Σαουδική Αραβία. Και στις δύο περιπτώσεις, σε συνδυασμό με επίσημη επίσκεψη του ομολόγου μου στρατηγού Αλ-Ρουγιαήλη στην Κρήτη και δική μου στο Ριάντ. Το γεγονός φυσικά ότι οι επισκέψεις αυτές ήταν οι πρώτες στην ιστορία των δύο χωρών μιλάει από μόνο του για τις προοπτικές που ανοίγονται στις στρατιωτικές σχέσεις των δύο χωρών, τις οποίες και προτιθέμεθα να αξιοποιήσουμε πλήρως. Και προς επιβεβαίωση των όσων σας λέω, περιμένω πάλι τον Σαουδάραβα ομόλογό μου την άλλη εβδομάδα στην Αθήνα, καθώς ανταποκρίθηκε θετικά στην πρόσκλησή μου να έλθει στην Ελλάδα στο πλαίσιο της εκθέσεως ΔΕΦΕΑ. Με λίγα λόγια, δηλαδή, ο αρχηγός ΓΕΘΑ του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας δεν είχε έρθει ποτέ στην Ελλάδα και μέσα στο 2021 έρχεται δύο φορές. Κυρίες και κύριοι, η διμερή στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ είναι εδώ και αρκετά χρόνια πολύ στενή. Παρόλα αυτά, διευρύνεται συνεχώς τόσο σε διμερές όσο και σε τριμερές πλαίσιο, στο οποίο προστίθενται επιπλέον χώρες ανάλογα με την στόχευση και την περίπτωση. Και αναφέρομαι βεβαίως στα γνωστά σχήματα 3+1, όπου το 3 περιλαμβάνει τη χώρα μας, το Ισραήλ και την Κύπρο, και το 1 κατά περίπτωση τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μέχρι τώρα. Έχω ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τον Ισραηλινό ομόλογό μου και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, καθώς προωθούμε ολοένα νέες δραστηριότητες που μας φέρουν ακόμα πιο κοντά. Και θα ήθελα να τονίσω εδώ ότι η ειδική αυτή σχέση που χτίζουμε με το Ισραήλ αφενός αναφέρεται στην ενίσχυση της διμερούς στρατιωτικής σχέσης σε όλα τα επίπεδα, αφετέρου περιλαμβάνει το ρόλο που μπορούμε να διαδραματίσουμε και το κάνουμε άλλωστε ως αξιόπιστος ενδιάμεσος εταίρος για πολύ σημαντικές χώρες που επιθυμούν να αποκαταστήσουν διάβλους επικοινωνίας για την προώθηση και υποστήριξη της ειρήνης, καθώς επίσης και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Και βεβαίως εδώ θα ήταν παράληψή μου να μην τονίσω ότι οι συμφωνίες του Αβραάμ και η διακήρυξη της Αλούλα συνιστούν το νέο πλαίσιο εντός του οποίου η χώρα μας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, όχι μόνο στο πολιτικό, αλλά και στο στρατιωτικό επίπεδο. Όσον αφορά στο χώρο των Βαλκανίων, οι ένοπλες δυνάμεις μας πρωταγωνιστούν και απολαμβάνουν εξαιρετικές σχέσεις με όλες τις χώρες της περιοχής. Ηγούμαστε βεβαίως σχήματος συνεργασίας με τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τη Σερβία. Έχουμε αναλάβει το καθήκον της εναέρειας αστυνόμευσης του Air Policing σε συμμαχικό πλαίσιο από κοινού με την Ιταλία. Κατά τη συμμαχική στρατιωτική ορολογία, όπως προανέφερα, Air Policing, στον εναέριο χώρο της Αλβανίας και του Μαυροβουνίου. Βεβαίως, έχουμε αναλάβει και το Air Policing της Βορείου Μακεδονίας σε διμερές επίπεδο, κατόπιν σχετικού αιτήματος της γειτονικής χώρας. Επιπλέον, συνδράμουμε τα μέγιστα στις χώρες αυτές, στις προσπάθειες μετασχηματισμού και προσαρμογής των ενόπλων δυνάμεών τους στα πρότυπα του ΝΑΤΟ και στον τομέα της επιχειρησιακής τους εκπαίδευσης.
Σε ό,τι αφορά στις σχέσεις μας με τις στρατιωτικές, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρότι βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, στοχεύουμε ακόμα υψηλότερα, καθώς θεωρούμε ότι η αμυντική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, το τελευταίο έτος και παρά την πανδημία, η αναβάθμιση της διμερούς στρατιωτικής συνεργασίας θα μπορούσα να πω ήταν εκπληκτική, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά. Σημειώνω εντάχει τη συμφωνία για τη χρήση της Σούδας ως μονίμου έδρας του αμερικανικού πλοίου Herschel Woody Williams, την ανάπτυξη τμήματων της Combat Aviation Brigade στο Στεφανοβίκιο για ένα εξάμηνο περίπου, για τρίτη φορά, πολύ σύντομα έπεται και η τέταρτη, τις αναπτύξεις αμερικανικών δυνάμεων μέσω του λιμένου Αλεξανδρούπολης για συμμετοχή σε ασκήσεις και επιχειρήσεις υψηλής προβολής στην Ευρώπη, καθώς επίσης και πληθώρα ασκήσεων και συνεκπαιδεύσεων στην Ελλάδα. Ειδικά για την Αλεξανδρούπολη, θα ήθελα να τονίσω ότι μέσα από αυτήν τη συνεργασία έχουμε καταφέρει να αναβαθμίσουμε τη στρατηγική σημασία της περιοχής με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Βεβαίως, η περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής σχέσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αποτελεί γνωστή πλέον επιθυμία και των δύο πλευρών, και το τελευταίο χρονικό διάστημα πραγματοποιούνται συζητήσεις για την εκ νέου αναβάθμιση της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας. Η συνεργασία μας με τις ένοπλες δυνάμεις της Γαλλίας τώρα έχει και αυτή αυξηθεί ιδιαίτερα και είμαι σίγουρος ότι θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο στο μέλλον. Σε πολυμερές επίπεδο, η Ελλάδα και η Γαλλία ήταν οι πρωταγωνιστές στη δημιουργία της τετραμερούς πρωτοβουλίας Ελλάδος-Γαλλίας-Κύπρου-Ιταλίας στην Ανατολική Μεσόγειο πέρσι, η οποία αποσκοπεί στην αύξηση της ναυτικής παρουσίας των τεσσάρων χωρών στην περιοχή για την προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και την επιβεβαίωση της προσήλωσής τους στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας, το οποίο, όπως γίνεται αντιληπτό, μας ενδιαφέρει άμεσα. Μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που δείχνει με τον καλύτερο τρόπο τη δυναμική μας και τον πρωταγωνιστικό ρόλο που επιθυμούμε να διαδραματίζουμε στην περιοχή. Δεν χρειάζεται βεβαίως να τονίσω τη στρατηγική και αδελφική σχέση που έχουμε με την Κύπρο και τη συνεργασία μας σε κάθε επίπεδο και σε κάθε δραστηριότητα. Τα τριμερή σχήματα Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ, Ελλάδος-Κύπρου-Αιγύπτου και Ελλάδος-Κύπρου-Ιορδανίας, σε συνδυασμό με τις διμερείς συνεργασίες, συμβάλλουν σημαντικά στις διπλωματικές προσπάθειες της χώρας μας για ενδυνάμωση των συμμαχιών της, με γνώμονα την προώθηση της ειρήνης και της ασφαλείας στην περιοχή των Βαλκανίων, της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής γενικότερα. Επιπλέον όμως, οι δεσμοί της Ελλάδος με τις χώρες που προανέφερα, κυρίως όμως με την Αίγυπτο, το Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χρησιμεύουν ως γέφυρα επαφής φίλων χωρών. Σημειώνω επί τούτου ότι και πάλι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις παρήχαν σε παγκόσμιο επίπεδο τη δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Αυτό συνέβη τελευταία φορά τον περασμένο Απρίλιο στην άσκηση Ηνίωχος 2021. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να κάνω μία μικρή παρένθεση, σημειώνοντας ότι η άσκηση Ηνίωχος εφέτος είχε τεράστια επιτυχία, καθώς διεξήχθη με τη συμμετοχή 62 αεροσκαφών από 6 χώρες, Air Battle Managers από τον Καναδά και παρατηρητές από άλλες 5 χώρες. Όπως είναι φανερό, γίνονται πολλά. Και πρέπει να σας πω ότι έχω ανοιχτή γραμμή και άριστη προσωπική σχέση με όλους τους ομολόγους μου, γεγονός που βοηθάει πάρα πολύ, όπως καταλαβαίνετε, γιατί η προσωπική επαφή μετράει, όπως γνωρίζουμε, και στις διαπροσωπικές μας σχέσεις, αλλά και στις επαγγελματικές. Είμαι βέβαιος δε ότι οι επαφές αυτές θα αποβούν ιδιαίτερα επωφελείς στη γενική προσπάθεια της χώρας για ενδυνάμωση των σχέσεών της με τις χώρες εκείνες που συμμερίζονται το όραμά μας για ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή. Παράλληλα με τα όσα προανέφερα, δεν θα πρέπει να παραγνωρίζουμε τη σημαντική συνεισφορά των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με προσωπικό και μέσα στους διεθνούς οργανισμούς που συμμετέχει η Ελλάδα. Τηρούμε τις σημαντικές μας υποχρεώσεις και αναλαμβάνουμε στο ακέραιο το βάρος που μας αναλογεί. Επιπλέον, συμβάλλουμε στην ενίσχυση της συμμαχίας μέσω του έργου του Κέντρου Ναυτικής Αποτροπής, του ΚΕΝΑΠ, του Πολυεθνικού Κέντρου Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης Ειρήνης, του ΠΚΕΕ, του Πεδίου Βολής Κρήτης, του NATO Rapid Deployable Corp Greece, του γνωστού σε όλους μας NRDCGR, και εδώ και λίγους μήνες του νεοσύστατου Νατοϊκού Κέντρου Αριστείας Ενοποιημένης Αντιεροπορικής Αντιπυραυλικής Άμυνας, Integrated Air and Missile Defense, στην Κρήτη. Η ίδρυση του Κέντρου Αριστείας Ενοποιημένης Αντιεροπορικής Αντιπυραυλικής Άμυνας είναι ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα που ήρθε ως αποτέλεσμα των εντατικών ενεργειών μας κατά το περασμένο έτος. Το κέντρο, που έχει ήδη λάβει την πιστοποίηση από το ΝΑΤΟ, δραστηριοποιείται σε έναν από τους πλέον σημαντικούς τομείς του συγχρόνου πεδίου μάχης και είμαι σίγουρος ότι θα συνεισφέρει καθοριστικά τόσο στη συμμαχία όσο και στη βελτίωση των υμετέρων δυνατοτήτων. Είμαστε επίσης συνεπείς και στις υποχρεώσεις μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Συμμετέχουμε, όπως γνωρίζετε όλοι, στην επιχείρηση Ειρήνη από την έναρξή της, τόσο με πολεμικό πλοίο όσο και με τον διοικητή του ΕΝΠΛΟ επιτελείου και με άλλα στελέχη μας ΕΝΠΛΟ, καθώς και στο επιτελείο της επιχείρησης στη Ρώμη. Η επιχείρηση Ειρήνη, όπως γνωρίζετε, είναι πολύ σημαντική, καθώς έχει ως αποστολή της την επίβλεψη της εφαρμογής του εμπάρκο όπλων του ΟΗΕ στη Λιβύη, ενώ βέβαια αυξάνει και το αποτύπωμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή. Παράλληλα όμως με τους σχεδιασμούς στο αμυντικοδιπλωματικό επίπεδο, είναι απολύτως αντιληπτό ότι η αντιμετώπιση των συγχρόνων προκλήσεων ασφαλείας επιτάσσει την ύπαρξη αξιόμαχων και ισχυρών ενόπλων δυνάμεων. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, με τη νέα δομή δυνάμεων 2020-2034, η οποία εγκρίθηκε προσφάτως από τον ΚΙΣΕΑ, εξασφαλίζουμε την προαγωγή της διακλαδικότητος, τον εξυγχρονισμό των δομών διοικήσεως, προκειμένου να επιτευχθεί ταχύτητα στη λήψη των αποφάσεων, καθώς και τη βελτίωση της οργάνωσης των ενόπλων δυνάμεων, ώστε να καταστούν ακόμα πιο αποτελεσματικές. Επιτυχάνονται επίσης οικονομία δυνάμεων και πόρων με τη βέλτιστη κατανομή προσωπικού μέσω και δυνατοτήτων ανά την επικράτεια. Επιπλέον δε αυτών, με τα εξοπλιστικά προγράμματα που έχουν ήδη ανακοινωθεί, αλλά και με αυτά που προγραμματίζονται, θωρακίζουμε την άμυνά μας και αυξάνουμε σημαντικά την αποτρεπτική μας ισχύ. Και βέβαια, μετά από ενέργειές μας και υπό την καθοδήγηση του Υπουργείου και προσωπικά του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κ. Παναγιωτόπουλου, θα προσλάβουμε σημαντικό αριθμό νέων στελεχών. Τα στελέχη μας, και αυτό το λέω και το τονίζω πάντα, είναι ο σημαντικότερος πολλαπλασιαστής ισχύος που έχουμε. Τιμώ και επικροτώ καθημερινά την προσήλωσή τους και την αιμονή τους στο σκοπό, στην αποστολή. Είναι αυτονόητο όμως ότι χρειάζεται και νέο αίμα για να συνεχιστεί το έργο τους απρόσκοπτα. Με την αμέριστη στήριξη της κυβέρνησης λοιπόν και τις αποφάσεις που ανακοινώθηκαν από τον κύριο Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πέρσι, θα έχουμε στις τάξεις μας 15.580 νέα στελέχη τα επόμενα 5 χρόνια, γεγονός το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Κυρίες και κύριοι, η ασφάλεια και σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο είναι άμεσα συνυφασμένη με τη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Είμαι δε σίγουρος ότι συμμερίζετε κι εσείς την επισήμανσή μου. Το ΝΑΤΟ είναι η πιο επιτυχημένη συμμαχία στην ιστορία. Για πάνω από 70 χρόνια έχει συμβάλει στην αποτροπή οποιασδήποτε επιθετικής ενέργειας σε συμμαχικό έδαφος, αλλά και στην προστασία των συμφερόντων ασφαλείας των συμμάχων. Από την ίδρυσή της η συμμαχία είχε την ικανότητα και τη διορατικότητα να προσαρμόζεται μετά από κάθε σημαντική μεταβολή του περιβάλλοντος ασφαλείας. Η ικανότητα προσαρμογής, όταν το επιβάλλουν οι συνθήκες, επιβεβαιώθηκε και στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής του παρελθόντος Ιουνίου στις Βρυξέλλες. Η Συμμαχία, θέτοντας το 2030 ως μελλοντικό χρονικό ορόσημο, αποφάσισε να υλοποιήσει δέσμη σημαντικών μεταρρυθμίσεων, προετοιμαζόμενη για ένα περιβάλλον αυξανόμενου γεωπολιτικού και συστημικού ανταγωνισμού. Κορυφαία μεταξύ των αποφάσεων είναι ασφαλώς η Συμφωνία της Συνόδου Κορυφής για διευρυμένες πολιτικές διαβουλεύσεις μεταξύ των κρατών μελών. Όταν η ασφάλεια ή η σταθερότητα ενός συμμάχου ή οι βασικές συμμαχικές αξίες και αρχές τίθενται σε κίνδυνο. Αυτή η αναφορά, η οποία βαίνει σαφώς πέραν των προβλέψεων του άρθρου 4 της Ιδρυτικής Συνθήκης της Ουάσιγκτον και η οποία πρέπει να σημειώσει ότι περιελήφθη κατόπιν δικής μας επίμονης προτροπής, της χώρας μας εννοώ, θα αποτελέσει μοχλό πίεσης για την Τουρκία. Είναι, όπως καταλαβαίνετε, εξαιρετικά σημαντικό. Παράλληλα με την ενίσχυση των πολιτικών διαβουλεύσεων, η Σύνοδος Κορυφής κατέληξε στη Συμφωνία για την περαιτέρω ενδυνάμωση της συλλογικής άμυνας, την ενίσχυση της ανθεκτικότητος κρισίμων συμμαχικών και εθνικών υποδομών, τη διατήρηση της τεχνολογικής υπεροχής των συμμάχων, την εμβάθυνση των εταιρικών σχέσεων, ειδικά με εταίρους μας στην περιοχή του Ινδικού και του Ειρηνικού, και σε σχέδιο αντιμετώπισης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. Το σύνολο αυτών των αποφάσεων έχει προφανείς συνέπειες στο στρατιωτικό πεδίο και στον προσανατολισμό των αμυντικών επενδύσεων για τα κράτη-μέλη. Πιστεύω ότι το σύνολο των ανωτέρων αποφάσεων προσαρμογής των συμμαχικών δομών προσφέρει νέες ευκαιρίες για τα συμφέροντα της χώρας αλλά και των ενόπλων μας δυνάμεων. Ενδεικτικά, θα ήθελα να αναφέρω τα παρακάτω. Η περαιτέρω ενδυνάμωση της συλλογικής άμυνας ως πρώτο πεδίο. Αυτό αποτελεί ευκαιρία ανάδειξης και αξιοποίησης των ημετέρων δομών στο νέο επιχειρησιακό σχεδιασμό του ΝΑΤΟ για την άμυνα και την αποτροπή στο σύνολο του Ευρωατλαντικού χώρου. Επί παραδείγματι, η Ελλάδα επιδιώκει την πλήρη συμμετοχή της στο σχεδιασμό επέκτασης του κεντρικού συστήματος διανομής καυσίμων στην ανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας. Δεδομένου ότι οι μέτρες εγκαταστάσεις στην βορειοανατολική Ελλάδα και ειδικά η ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης προσφέρουν οικονομικά συμφέρουσες και βιώσιμες επιλογές για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος. Η προστιθέμενη αξία της περιοχής στην ασφάλεια της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ αναδεικνύεται κατά αυτόν τον τρόπο και από τη συχνή πλέον
όπως είπα και προηγουμένως, χρήση του λιμένα της Αλεξανδρούπολης από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη μετακίνηση των δυνάμεών τους από και προς την περιοχή. Το πεδίο της ανθεκτικότητας κρατικών και συμμαχικών υποδομών ως δεύτερο πεδίο εξελίσσεται σε πεδίο ιδιαίτερης εστίασης για τη συμμαχία, όπως αποδεικνύει η νέα δέσμευση ενίσχυσης της ανθεκτικότητας, Strengthened Resilience Commitment, που συμφωνήθηκε στη Σύνοδο Κορυφής τον περασμένο Ιούνιο. Φρονούμε ότι η δομημένη πλέον ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών θα βοηθήσει τη χώρα μας και των ενόπλων δυνάμεών της βεβαίως να εντοπίσει τροτότητες στην ασφάλεια κρισίμων δικτύων και υποδομών και να εφαρμόσει αποτελεσματικά μέτρα προστασία τους. Στο τρίτο πεδίο αυτών των τεχνολογικών εξελίξεων, το ΝΑΤΟ αποφάσισε να κάνει τα πρώτα βήματα σύστασης μηχανισμών που θα ευνοούν τις πολυμερείς συνεργασίες, ειδικά μεταξύ νεοφυών start-up επιχειρήσεων του αμυντικού τομέα. Είναι σαφές ότι η έρευνα και η ανάπτυξη νέας γενιάς αμυντικών συστημάτων προϋποθέτει πολυμερείς συνεργασίες που εν πωλής χρηματοδοτούνται από τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Αν και τα νέα εργαλεία που συστήνει το ΝΑΤΟ δεν συνοδεύονται και από χρηματοδότηση τύπου Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως μέσω του νέου Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, που πάντα αποτελούν κίνδυνο για την αμυντική βιομηχανία, είναι σαφώς βήματα σε θετική κατεύθυνση και ελπίζουμε ότι θα αξιοποιηθούν κατάλληλα από νεοφυείς εγχώριες εταιρείες. Στο τέταρτο πεδίο της εμβάθυνσης των συμμαχικών εταιρικών σχέσεων, επιτρέψτε μου να σημειώσω ότι αυτό αποτελούσε και συνεχίζει να αποτελεί μείζωνα προτεραιότητα για τη χώρα μας. Ως χώρα της νότιας πτέρυγας της συμμαχίας, από το 2014 και μετέπειτα, η Ελλάδα κατέβαλε προσπάθεια ώστε να αποφύγει το ΝΑΤΟ να εστιάσει ανισοβαρώς στις προκλήσεις ασφαλείας της ανατολικής πτέρυγας, δηλαδή στο ρωσικό παράγοντα. Όπως αντιλαμβάνεστε, μια τέτοια εξέλιξη θα υποβάθμιζε αντιστοίχως τις μείζονες προκλήσεις ασφαλείας που εκπορεύονται από τον Νότο, περιλαμβανομένου φυσικά και των μαζικών μεταναστευτικών ροών. Η προσπάθειά μας αυτή ήταν επιτυχής και βασίστηκε στην ενδυνάμωση των συμμαχικών σχέσεων με τα εταιρικά σχήματα της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. Επίσης, θα ήθελα να σημειώσω ότι το 2017 ιδρύθηκε το Περιφερειακό Κέντρο στην Νάπολη, που έχει αποστολή την ανάλυση των προκλήσεων ασφαλείας στον Νότο και την έγκαιρη προειδοποίηση της συμμαχίας για αυτές. Φυσικά, σε αυτό το κέντρο συμμετέχουμε από την αρχή και μάλιστα ιδιαίτερα ενεργά και αποτελεσματικά. Και βέβαια, σε αυτό το πλαίσιο, είχαμε απτά αποτελέσματα για τη χώρα μας. Στη βάση της προσπάθειά μας που σας ανέφερα, συγκροτήθηκε αυτό που γνωρίζουμε ως Aegean Activity, είτε η συμμαχική ναυτική παρουσία και δράση για τον περιορισμό των μεταναστευτικών ροών από την Τουρκία προς τα νησιά μας στο Ανατολικό Αιγαίο. Θα ήθελα να παρακαλέσω να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι είναι η πρώτη τέτοια δράση του ΝΑΤΟ εναντίον των παράνομων μεταναστευτικών ροών, που συνεχίζει αδιάκοπα από το 2016 μέχρι και σήμερα, παρά τους αρχικούς ενδιασμούς ορισμένων συμμαχικών χωρών και τη μετέπειτα επιχειρηματολογία της Τουρκίας για τον τερματισμό της, ακόμα μέχρι και σήμερα. Η χώρα μας επίσης υποστηρίζει με κάθε τρόπο την ενίσχυση των σχέσεων του ΝΑΤΟ με σημαντικούς εταίρους μας στον Νότο, όπως είναι η Αίγυπτος, το Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δηλαδή χώρες με πρωτοφανές αμυντικό εκτόπισμα και με δυνατότητα προβολής σταθερότητος στον άμεσο περίγυρό τους. Ωστόσο, η σχέση των υπόψη εταίρων μας με τη Συμμαχία παραμένει τουλάχιστον προβληματική τα τελευταία χρόνια με υπαιτιότητα της Τουρκίας. Έχουμε επανειλημμένα τονίσει στο ΝΑΤΟ ότι η προβολή διμερών πολιτικών προβλημάτων σε συμμαχικό πλαίσιο είναι άκρως αντιπαραγωγική, καθώς αποτελεί πλήγμα στην αξιοπιστία της Συμμαχίας και τη δυνατότητά της να επηρεάζει το περιβάλλον ασφαλείας προς όφελός της. Όσον αφορά στο πέμπτο και τελευταίο πεδίο της κλιματικής αλλαγής, συμμετέχουμε και εδώ ενεργά σε όλες τις συζητήσεις που έχουν να κάνουν με τη νέα κατάσταση ασφαλείας που δημιουργείται στον Αρκτικό κύκλο και πέραν αυτού. Και είμαστε αποφασισμένοι να συμμετέχουμε επίσης ενεργά στο σχέδιο δράσης του ΝΑΤΟ για τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των στρατιωτικών δραστηριοτήτων. Με την προϋπόθεση βέβαια ότι αυτό δεν θα επηρεάσει την αποτελεσματική υλοποίηση της αποστολής των ενόπλων δυνάμεων. Συμπερασματικά λοιπόν, από τις αποφάσεις της πρόσφατης Συνόδου Κορυφής καθίσταται σαφές ότι το ΝΑΤΟ θα εξακολουθήσει να αποτελεί θεμέλιο της συλλογικής άμυνας στην Ευρώπη, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη και προκλήσεις ασφαλείας που δεν προέρχονται πλέον μόνο από τον άμεσο περίγυρό του. Το ΝΑΤΟ φρονούμε και θεωρούμε βασίμως ότι θα συνεχίσει στο προσεχές μέλλον τη δυτή προσέγγιση έναντι της Ρωσίας, είτε την ενίσχυση της διάταξης αποτροπής στην Ανατολική Πτέρυγα και ταυτόχρονα τον πολιτικό διάλογο, κυρίως για το καθεστώς ελέγχου εξοπλισμών στην Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά στην Κίνα, είναι βέβαιο ότι η Συμμαχία θα εστιάσει στην ουσιαστικότερη ανάλυση της αμυντικής της πολιτικής, προκειμένου να διαμορφώσει ομοφωνία ως προς τις μελλοντικές σχέσεις της με αυτήν. Βέβαια, εμείς από την πλευρά μας
θα αξιοποιήσουμε απολύτως τη νέα αρχιτεκτονική επιχειρησιακού σχεδιασμού των εταιρικών σχέσεων του ΝΑΤΟ για να διασφαλίσουμε νέες επενδύσεις συμμαχίας στη χώρα μας, σε συνεργασία με συμμάχους που αντιλαμβάνονται τον σημαίνοντα ρόλο της Ελλάδος στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Γαλλία. Κυρίες και κύριοι, καταλαβαίνετε μετά από αυτά που προείπα τον επικοδομητικό ρόλο, τη συνεισφορά και την υψηλή προστιθέμενη αξία των ενόπλων δυνάμεων της Ελλάδος ως πυλώνα σταθερότητας και ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Μέσω των διμερών και πολυμερών συνεργασιών και σχημάτων, στα οποία είμαστε πρωταγωνιστές, και του ιδιαίτερου ενεργητικού μας ρόλου σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς, κυρίως όμως στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προωθούμε την ασφάλεια και την ευημερία και συμβάλλουμε στην εδραίωση της χώρας μας ως πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή. Και βέβαια, θα εκμεταλλευτούμε προς όφελος των συμφερόντων της χώρας μας τις νέες ευκαιρίες που προσφέρει η απόφαση της πρόσφατης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ για προσαρμογή των συμμαχικών δομών και γενικά των υπερατλαντικών σχέσεων. Οι ένοπλες δυνάμεις μας δρούν ως πάροχος ασφαλείας στην περιοχή με μοναδικό στόχο τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Και είμαι σίγουρος ότι με τις αλλαγές στις δομές μας, την αναζωογόνηση των ενόπλων δυνάμεων με νέα στελέχη, τα νέα σύγχρονα μέσα που θα έχουμε σύντομα στη διάθεσή μας και με τη συνέχιση της ενεργού συμμετοχής μας στις συμμαχικές εξελίξεις, θα είμαστε σε ακόμα καλύτερη θέση να προασπίσουμε τα συμφέροντα της Ελλάδας και να συνδράμουμε ακόμα περισσότερο στην προώθηση της σταθερότητος και της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή ενδιαφέροντος της πατρίδας μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας.